Σήμερα θα φτιάξουμε το παγωτό 0 θερμίδων. Τρία υλικά, το καλύτερο παγωτό, 0 θερμίδες και η λίπος, αν μην υπάρχει αύριο. Θα βγει 2 λίτρα, θα τρως, θα σκάσεις και δεν έχεις φάει ούτε 200 θερμίδες. Τι θα χρειαστούμε? Ένα καλό μπλέντερ που σπάει πάγο, 10-20 παγάκια και 10-20 παγωμένες φράουλες. 1,5 σκουπ πρωτεΐνης της γεύσης της αρεσκίας σας. Εγώ πήρα βανίλια, κανέλα τριμμένη που είναι το λιποδιαλυτικό μας και στέβια για να το γλυκάνουμε. Βάζουμε τις φράουλες και τον πάγο. Μετά βάζουμε την πρωτεϊνούλα. Θέλουμε ένα καλό blender, να επενδύσουμε σε ένα καλό blender. Αν πάρετε κάτι που είναι στα 30 ευρώ, τα κλασικά blender, μετά από 2-3 φορές θα χαλάσουν. Και αν μου λέτε, εγώ δεν θέλω να πάρω καλό blender. Ναι, αλλά στα μπουζούκια τα δίνεις. Και γι' αυτό έχεις και τα αποτελέσματα που έχεις. Εντάξει, επένδυσε λίγο στην υγεία σου, μπας και δεις άσπρη μέρα. Μετά θα βάλουμε τη στέβια μας. Και επειδή είναι βανίλια, θα βάλουμε και την κανέλα. Τώρα αυτό βλέπεις δεν έχει καθόλου νερό, δεν έχει τίποτα. Έτσι θα το χτυπήσουμε. Εντάξει. Οπότε το βάζουμε εδώ, μπαπ. Θέλουμε να γίνει κάπως έτσι. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι υφή έχει. Και θα βάλουμε λίγο νερό έτσι. Θα βάλουμε λίγο νεράκι έτσι. Πολύ λίγο. 2-3 κουταλιές σούπας νερό, όχι παραπάνω. Γιατί μετά θα γίνει σαν γρανίτα. Εμείς θέλουμε να γίνει σαν παγωτό. Το ανακατεύουμε με κάνα κουταλάκι, κάνα πυρουνάκι και το ξαναχτυπάμε. Θέλουμε έτσι να έχει κολλήσει στα πλάγια. Όταν κολλάει στα πλάγια, πολλοί αγχώνονται και βάζουν πολύ νερό, αλλά αυτό θέλουμε. Οπότε μετά το παίρνεις έτσι και το βάζεις πάλι κάτω, κάπως έτσι. Και το ξαναχτυπάς. Και άμα ξανακολλήσει στα πλάγια, ξανασταματάς και το ξαναχτυπάς όσες φορές χρειαστεί. Μπορεί να χρειαστεί και 3, 4, 5 φορές. Εντάξει. Για να βγει η σωστή υφή. Αλλιώς θα βγει μια μαλακιά και μισή. Ωραία, τώρα βλέπετε ότι αλλάζει η υφή σιγά σιγά. Βλέπετε χαμηλά ότι γίνεται έτσι αφράτος, απαγωτό. Και μετά περιμένετε να γίνει και το πάνω και μετά είναι έτοιμο. Κάπου στα 2 λεπτά αρχίζει και συμβαίνει αυτό. Ωραία! Έτοιμο το παγωτάκι μας. Λοιπόν, αν δεις εδώ πέρα, έχει πάει κάπου στο 1,5 λίτρο. Οπότε να τα ανοίξουμε και να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, και το τεστ είναι αυτό, έτσι. Ουοπ. Βλέπεις δεν πέφτει. Αυτό είναι σωστό παγωτό. Μερικοί φτιάχνουν απλά γρανίτα και λένε «Α, έχω φτιάξει παγωτό». Δεν έχει φτιάξει παγωτό, είναι γρανίτα. Το σωστό παγωτό είναι αυτό. Ωραία. Πάω κάνω μια φάρσα τώρα στο Δημήτρη. Ουοπ. Ουοπ. Δεν είναι, είναι το τεστ για να δεις αν έχει γίνει παγωτό. Δυνατό δεν είναι. Κράμψη, γλυκό, ωραίο. Ωραίος. Συνέχισε τη δουλειά τώρα. Ωραία, οπότε βλέπετε εδώ πέρα την υφή. Βλέπετε πώς βγαίνει.